Λίμπερο 107,4. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Παϊρακλή είναι και το θέμα των ανακαλυφθών. Παρόλο που είναι ο πρόεδρος της Παϊρακλής, ο διευθυντής των ανακαλυφθών και ο Μάρκος Τελίδης, ο υπεύθυνος των ανακαλυφθών, ο κ. Σάββας Κωστίδης, ο προπονητής της ομάδας, η συνταγή του μάχου μας, ο Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς και ο συνεργός της ομάδας, ο Απόστολος Μπέντης. Ξεκινάμε με τον πρόεδρο της Παϊρακλής. Είμαι λίγο νευρικός και μπορεί να έχω τον Νίκο εδώ που μπορεί να όταν μιλάω στα αγγλικά θα μιλάει στα ελληνικά. I would like to welcome you. Στα αγγλικά ο κύριος Παπαθανασάκης. Πρωτού αρχινήσουμε, θέλω να σας πω, είμαι ο πιο happiest guy in Greece. Ήμουνα στην Αθήνα και ο κόσμος σηκωνόταν από τα τραπέζια. Εγώ ήμουν surprised γιατί δεν ήξερα κανένας που με ήξερε και μου λέγανε την ιστορία, excuse me, congratulations και την ιστορία του Ηρακλή. Πως ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που είναι δυνατή μόνο της και τι έκανε στα παλιά και τι μπορεί να κάνει στο future. Και ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος πως ο κόσμος σκέφτεται για τον Ηρακλή. Το τελευταίο παιχνίδι δεν πήγε όπως το θέλαμε να πάει, όμως άφησα τη γυναίκα και κόσμο στα λαδάδικα και περπάτησα εγώ για λίγο και άκουσα μουσική και κοίταξα απέναντι και ήταν έξι παιδιά, τρεις κοπέλες και τρία αγόρια, maybe 14 χρονών, και τραγουδάγανε «Ήρα ολέι». Και κατάλαβα αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει κάτι σε ένα χρόνο. Και δεν ήμουν στενοχωρημένος όπως ήμουνα. Εγώ πιστεύω σήμερα είναι το πιο important, Νίκο, important, σημαντικό πράγμα που έχουμε κάνει από την ημέρα τουλάχιστον που έχω έρθει εγώ εδώ. Θα μιλήσουμε σήμερα about our future. Το μέλλον μας, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε about the development of players and coaches that will come through Ηρακλής for the future. Εγώ πιστεύω αυτό είναι το πιο σοβαρό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Ακούγεται τώρα σε όλη την Ελλάδα, όλοι παίρνουν μεγάλους παίκτες, όλοι κάνουν πολλά πράγματα. Όμως εγώ πιστεύω άμα κάνουμε τις ακαδημίες και γίνουμε γεροί, θα μπορούμε να έχουμε παίκτες που πιστεύουν στον Ηρακλή, που είναι μπλε, και να φέρνουμε άλλους παίκτες να μας βοηθήσουμε να πάμε ψηλά. Αυτό δεν θα γίνει σε ένα χρόνο. Μπορεί να πάει, δεν ξέρω, μπορεί και 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5, 10, τουλάχιστον. Όμως έχουμε παίκτες αυτή τη στιγμή που τους έχουμε δώσει δεύτερο χρόνο ευκαιρία και έρχεται από έξω σήμερα. Δεν είχα ευκαιρία να μιλήσω με το coach. Ο παίκτης τώρα είναι με την εθνική ομάδα, ήταν εδώ μαζί μας και τον θέλουμε στη Γερμανία. Δεν έχουμε αρχινήσει, όμως έχουμε αρχινήσει που δώνουμε ευκαιρία σε νέους να παίζουν στην ομάδα μας. Δεν θα μιλήσω πολλά τώρα, μόνο θέλω να σας πω, είμαι είμαι πολύ ευχαριστημένος και είμαι very proud που δίπλα μας έχουμε τον κύριο Συντελίδης που θα σας μιλήσει λιγάκι. He's going to oversee the academies. And Savas Kofidis, who is going to be the technical director. Αυτά τα δύο ονόματα, όπου να πάω, ακούει αυτά τα δύο ονόματα, είναι ιστορία και θα δουλέψουμε με τον προπονητή μας, τον Νίκο Παπαδόπουλο,
να to do the triangle the from the past to the future. Θα κάνουμε ένα τρίγωνο από το παρελθόν στο μέλλον, με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Σιδερίδη και τον κύριο Κοφίδη. Και έχουμε αρκετούς παίκτες που ήταν εδώ από τον Ηρακλή, όμως σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Βέλιος, που πιστεύω σε λίγο καιρό θα δείξει τι έμαθε στις ακαδημίες και θα μας βοηθήσει. Μάκη, μήπως μπορείς εσύ να πεις αυτά που έχουμε μιλήσει για το development όχι μόνο τον Ηρακλή, όμως και τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν πρώτο συναντηθήκαμε με τον Σπύρο πριν 1,5 χρόνο, μου έκανε εντύπωση η αιμονή του το τι γίνεται με τις ακαδημίες στον Ηρακλή. Εάν υπάρχουν, πώς λειτουργούν. Είδα έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφερόταν όχι μόνο για το παρόν του Ηρακλή, αλλά και για το μέλλον του Ηρακλή. Πέρασε ένας χρόνος, μια μεταβατική περίοδος για τις ακαδημίες, γιατί και αυτές περάσαν πέτρινα χρόνια, όπως και η πρώτη ομάδα. Και αποφασίσαμε μετά από την πρόταση του Σπύρου να αναλάβω την επίβλεψη των ακαδημιών, να δημιουργήσουμε μια νέα κατάσταση τόσο στην οργανωτική δομή των ακαδημιών όσο και στην φιλοσοφία και την πολιτική που πρέπει να έχει ο Σύλλογος. Ένα κομμάτι σας είπε πριν ο Σπύρος ότι μας ενδιαφέρει το μέλλον και το μέλλον θέλει δουλειά στο παρόν. Εάν δηλαδή δεν καθίσουμε, δεν ενσκύψουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να ασχοληθούμε με τα τμήματα υποδομής και με τους ατομικούς παίκτες, με ατομικούς παίκτες, να τους εκπαιδεύσουμε, τότε δεν θα μπορούμε να έχουμε μεγάλες ελπίδες για σημαντικά πράγματα στο μέλλον. Ο Ηρακλής πέρασε, όπως είπα πριν, μια περίοδο μετά από εκείνη την, πιστεύω ότι ήταν σημαντική περίοδος του 2000-2004 και μετέπειτα για 2-3 χρόνια, βγάζοντας αρκετούς παίκτες, παίκτες που παίξαν στον Ηρακλή και αυτή τη στιγμή παίζουν, συνεχίζουν να παίζουν στον Ηρακλή, επανερχόμενοι μετά από μια μικρή διάρκεια στην Ευρώπη και σε κάποιες άλλες ομάδες Ελλάδος, αλλά και παίκτη ο οποίος γεννήθηκε στον Ηρακλή, ήταν η τελευταία φρουνιά τότε που έφυγα από τις ακαδημίες, μιλάω για τον Κοσμά τον Τζιλιανίδη, ο Απόστολος και ο Δημήτρης, ο Απόστολος ο Βέλιος και ο Δημήτρης ο Στάμου, ήταν παιδιά τα οποία είχαν ξεκινήσει τότε 8 χρονών, 9 χρονών. Ήταν από τα παιδιά αυτά τα οποία βιώσαν την Ακαδημία, μεγάλωσαν στην Ακαδημία, δημιουργήθηκαν μέσα στην Ακαδημία, θα μπορούσαν να είχαν πολύ καλύτερη εκπαίδευση με τα νέα δεδομένα τα οποία σήμερα προκύπτουν. Ο Ηρακλής, όπως είπε και ο πρόεδρος, έχει μια πολιτική. Η πολιτική του είναι να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του μέσα από τις δικές του δυνάμεις. Δεν μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία θα παίρνει παίκτες συνεχώς, μια ομάδα η οποία θα παίρνει κάποιους οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Θα παίρνει κάποιους που θα μπορούν να δώσουν κάτι το εξαιρετικό. Πρέπει όμως τη βάση να στηθεί μέσα από τις δικές του δυνάμεις. Έχει μια φιλοσοφία ο Ηρακλής. Και αυτή την φιλοσοφία την έχει ο προπονητής της πρώτης ομάδος και είναι φιλοσοφία του συλλόγου. Δηλαδή θέλουμε ο Ηρακλής να παίζει ποιοτικό ποδόσφαιρο, ελκυστικό ποδόσφαιρο, μαζί με τα προηγούμενα που είπα, και να φέρνει και αποτελέσματα. Εμείς στις ακαδημίες δεν δουλεύουμε για το αποτέλεσμα μόνο. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι μια απόρρια, μια συνέχεια
του ποιοτικού, του ελκυστικού ποδοσφαίρου. Νικητές θέλουμε, νικητές προπονητές χρειαζόμαστε, νικητές παίκτες πρέπει να φτιάχνουμε για να μπορούμε να έχουμε στη συνέχεια και το αποτέλεσμα. Όχι το αποτέλεσμα για το αποτέλεσμα με τον οποιοδήποτε τρόπο. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Είναι το θεμέλιο μιας ομάδας, η Ακαδημίες. Εφόσον όμως όλα αυτά λειτουργήσουν κάτω από τους κανόνες που είπαμε. Ο Ηρακλής έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα που δεν το έχουν άλλες ομάδες. Έχει τις εγκαταστάσεις δίπλα στην πόλη. Κάτι που θα ήθελαν πολύ να το έχουν. Γι' αυτό ξεκινάμε στο να αναδιοργανωθούμε και σε υλικοτεχνική υποδομή. Γιατί είναι προϋπόθεση για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς που είπαμε. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερα πράγματα. Τα τεχνικά θέματα ανήκουν στο Σάββατο Κοφίδη, ο οποίος είναι τεχνικός υπεύθυνος των Ακαδημιών. Συνεργαζόμαστε και θα συνεργαζόμαστε για αυτό το κομμάτι. Θα το συμβουλεύω όσο μπορώ, γιατί όπως ξέρετε η ενασχόλησή μου προηγούμενη ήταν εκπαιδευτής στις σχολές προπονητών, πέρα από το ότι ήμουνα και ποδοσφαιριστής και προπονητής της Ακαδημίας, αλλά αυτό το κομμάτι θα το δώσω με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση σε όποιον θέλει να, και έχει ανοιχτό μυαλό να ακούσει το πώς θα δημιουργήσουμε τον αυριανό, τον ποιοτικότερο και τον ελκυστικότερο Ηρακλή. Αυτά, και μετά αν έχετε κάποιες ερωτήσεις μπορώ να σας απαντήσω. Τους στόχους της Ακαδημίας της ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών πολύ περιεκτικά, με πολύ περιεχόμενο τους έχει αναφέρει ο κύριος Σεντελίδης. Αυτό το οποίο θέλω να συμπληρώσω προσωπικά είναι ότι είναι ο δεύτερος χρόνος της προσπάθειας, μιας μεγάλης προσπάθειας δόμησης των Ακαδημιών, της θεμελίωσης, του κτισίματος δηλαδή των Ακαδημιών, την επαναφορά μετά από μια μεταβατική περίοδο, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σεντελίδης, και με χαρά βλέπω θετικά μηνύματα. Το κομμάτι της δημιουργίας είναι το πιο δύσκολο. Είναι το πλέον δύσκολο και σίγουρα αυτό χρειάζεται έμπνευση από αυτούς οι οποίοι ηγούνται. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ηγέτες τον κύριο Παπαθανασάκη, κατ' επέκταση τον κύριο Σεντελίδη για την λειτουργική δόμηση των Ακαδημιών και σίγουρα εμπνέει εμπιστοσύνη, υγεία, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Και επειδή καλούμαστε να προστατέψουμε την ομάδα από τους διαστρεβλωτές της ιστορίας που επιχειρούν τα τελευταία χρόνια, τα 5 χρόνια, 6, πόσα είναι αυτά τα μεταβατικά, θα πρέπει να προστατέψουν την ιστορία του συλλόγου, η οποία λέει ότι ο Ηρακλής τα 100 και πλέον χρόνια μεταδίδει φιλοσοφία και πολιτισμό όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά στην κοινωνία. Έχει κοινωνική απήχηση. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ο στόχος όλων εδώ που βρισκόμαστε. Το τεχνικό κομμάτι είναι και αυτό το πλέον δύσκολο, αλλά όταν υπάρχει υποστήριξη από ανθρώπους που προσωπικά εμένα μου εμπνέουν εμπιστοσύνη, δεν ξέρω αν εμπνέουν εσάς, αλλά το βλέπω και στα μάτια σας, αλλά και στον κόσμο που συζητάω, ότι υπάρχει μια τέτοια εμπιστοσύνη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα η επαγγελματική ανάπτυξη που έρχεται σε συνεργασία με τον coach της πρώτης ομάδας είναι ακόμη σημαντικό και υπάρχει άμεση επαφή και συνεργασία για όλα αυτά τα ζητήματα.
Λέω, μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία από μέρους μου από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και μπορούμε να συνεργαστούμε. Σίγουρα θέλουμε και την υποστήριξη όλων ότι εμπλέκονται γύρω από την ομάδα. Και εσείς ακόμα. Είμαι βέβαιος ότι εφόσον υπάρχει αυτή η υποστήριξη από όλους, από πλευράς μου ότι θα, σε κάποια χρόνια τα οποία θα δούμε εμείς πόσο είναι αυτό το διάστημα, θα έχουμε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Εγώ μπορώ να μιλήσω κυρίως για το παρελθόν. Να πω ότι ο Ηρακλής έχει πολύ μεγάλη ιστορία στις ακαδημίες και είμαι πολύ περήφανος που έχω πάρει μέρος σε αυτές. Επίσης είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάμε κάτι καινούριο και είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε κυρίως την ομάδα. Γιατί μπορεί να είσαι επαγγελματίας σε κάτι, αλλά όταν το αγαπάς, το κάνεις με άλλο μεράκι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, πριν νομίζω ότι την πρώτη συνέντευξη που κάναμε εδώ, είχα πει ότι το πιο σημαντικό πράγμα που πρόεδρος ήταν στον Καναδά που έχει γίνει στην ομάδα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι 7 παίκτες από τις ακαδημίες στην επαγγελματική ομάδα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ομάδος που το λατρεύω και εγώ, μου αρέσει. Είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε και πάντα με τη βοήθεια του Προέδρου θα βγάλουμε και άλλους παίκτες, θα βγουν και άλλοι παίκτες από την Ακαδημία. Ήδη υπάρχουν, κατά την άποψή μου, καλοί ποδοσφαιριστές και στη Β' ομάδα αλλά και πιο χαμηλά. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με όλους τους προπονητές. Και αυτό που είπε ο κύριος Εντελίδης είναι ότι μπαίνουν τα θεμέλια, η βάση αυτή τη σεζόν, ως το μέλλον να υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές που θα βγουν από τα τμήματα υποδομής. Εμείς το έχουμε κάνει πράξη, νομίζω, αυτό το χρόνο που παρόλο που κάναμε πρωταθλητισμό περσινή σεζόν, αλλά και τη φετινή σεζόν που είναι δύσκολη και είναι μια που επανέρχεται η ομάδα μετά από πολλά χρόνια στην Super League, το έχουμε δείξει με πράξη ότι εμπιστευόμαστε αυτά τα παιδιά και να είστε σίγουροι ότι στα επόμενα παιχνίδια που θα έρθουν, γιατί το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος, αυτά τα παιδιά θα πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Και δεν μιλάω για παίκτες φτασμένους, όπως είναι ο Αποστόλης ή ο Στάμου ή ο Κοσμάς που παίζουν ήδη στην ομάδα, αλλά μιλάω και για πιο μικρά παιδιά που έχουν γίνει επαγγελματίες φέτος. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ομάδος. Μου αρέσει και εμένα. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Και το μέλλον θα δείξει το τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ. Τα είπαμε καλά, φαίνεται, για το δεν έχουμε ερωτήσει. Θα ρωτήσουμε και για άλλα πράγματα, γιατί είναι το και πρόεδρο. Αλλά είναι και στα ακαδημία πράγματα που να είναι άλλα πράγματα. Το περίμενα. Όμως, όχι πολλά, γιατί σήμερα είναι μια ημέρα για τις ακαδημίες. Θέλετε να σας πω, ο καθένας γράφει μερικές φορές ό,τι θέλουμε και έχω μια λίστα από πράγματα που όταν ήμουν στην Αργεντίνα άκουγα. So, μπορεί να με ρωτήσετε αν θέλετε ή θα σου πω. Σε πολύ για το θέμα του πολιτικού, επειδή πάνε οι τους τάιμ που μετά τις επαφές, πότε θα έχουν κατάληξη και πότε θα πέσουν που να πέσουν στην συγκεκριμένη εταιρεία. Εγώ όταν ήμουνα στην Αθήνα, η γυναίκα δούλευε. Μονίκ, they're asking, where do we stand with Turkish Airlines?
Πήγε με το Θόδωρο στα γραφεία τους και στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό θα δεις αεροπλάνα, δεν ξέρω τι κάνουν, όμως θα δεις αεροπλάνα στο γήπεδο, στις γωνίες, δεν ξέρω, η Μονίκ και ο Θόδωρος τα ξέρουν αυτά, με τον κύριο Γραμμένο θα μιλήσουν, θα τα κανονίσουν όλα, όμως αρχινάμε κάτι που εμείς δεν το λέμε σαν χορηγία, εμείς we're not looking at it as a sponsorship, we're looking at it as a cooperation. Και αυτή η συνεργασία, ο Ηρακλής όσο μεγαλώνει, πρέπει να κάνουμε τις ακαδημίες, να κάνουμε την ομάδα, το base, και σιγά σιγά να ανεβούμε στους βαθμούς, results. Και να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό με αυτούς, όμως το καλό πράγμα είναι πως μας έχουν πει πως το σέβας που έχουν για τον Ηρακλή είναι απίθανο. Εμάς θέλουν να δουλέψουν, εμείς είμαστε η ομάδα που... I'm telling them what Mr. Utko said, they want to work with Ηρακλής. Θέλουν να παίξουν με εμάς και πιστεύουν εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε την μπάλα σε όλη την Ελλάδα μια ημέρα. What does that mean? Σημαντικά δεν πρέπει είναι λίγα αυτά. Φέτος θα κάνετε κάτι για να αναζητούν και πάνω σε αυτό πέρα από την τέτοια στενά είναι κάτι άλλο. Είδαμε τον Οπάμ και παράδειγμα τον Πανέλα. Αν θα πει και τον Πανέλα. Το ζήτημα του ΟΠΑΠ, εμείς σκεφόμαστε να μην πάμε με το ΟΠΑΠ. Στα τέλη αλλάξανε, είναι δύο reasons που πήγαμε με το ΟΠΑΠ και πήγαμε προχθές. Τώρα πήγαμε με το ΟΠΑΠ. Ένα από τα reasons είναι πως αλλάξανε the terms of the agreement. Αλλάξανε τους όρους, ομοία. Όχι τα λεπτά, τους όρους και εδώ είναι πάρα πολύ πιο πολλά λεπτά μπροστά. Και το δεύτερο reason που το κάναμε αυτό, reason, είναι σαν για αυτό που σας είπα την πρώτη φορά που σας γνώρισα. Ούτε η μάνα μου δεν θα ξέρει γιατί το κάναμε αυτό. Όμως θα βοηθηστεί ο Ηρακλής και μπορεί να είναι παραπάνω τα χρήματα και σε 30 λεπτά έχω ένα τηλέφωνο που θα έρθει εδώ και δεν μπορώ να πω άλλα, όμως ήταν ένας λόγος που το κάναμε. Δεν θα το κάναμε πριν, όμως μια άλλη κομπανία που είχαμε έπαιζαν παιχνίδια και ξέχασε τους, είπα στον Θόδωρο, και πάρε αυτό που όταν μερικές φορές τα λεπτά είναι στο τραπέζι τα βουτάς. Τα βουτήξαμε. Και αυτό που νομίζαμε πρέπει να πάρουμε παραπάνω θα το κάνουμε. We're gonna work it. It looks good. Ο κύριος Στάμος είναι εδώ. Είναι ο προπονητής θα με σκοτώσει ύστερα από αυτά που θα πω, όμως μια ομάδα πήρε ένα πολύ ωραίο παίκτη, μου αρέσει πάρα πολύ, όμως δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα όταν παίξει εναντίον το Στάμο. Νομίζω ότι είναι και η βάση καλό να το πούμε ότι δεν μπορεί ότι τα κοίτα δεν είναι στην καρδιά.
κάποιες αλλαγές προκειμένου και τα παιδιά των Ακαδημιών να προχωρήσετε σε καλύτερα επίπεδα. Μιλάς τώρα για τα γήπεδα εδώ. Έχουμε και άλλο μέρος όμως. Έχουμε υπογράψει contract. Εγώ τώρα ήρθα και ο Θόδωρος έφυγε. Ξέχασα να το ρωτήσω, μήπως ξέρει ο Μάκης, πού θα έρθει. Από Δευτέρα μπαίνει μέσα εργολάβος για τα γήπεδα. Είναι η εταιρεία η οποία πιθανόν να πάρει και το Καρταζόγλιο. Με βάση την σύμβαση που έχουν αυτές οι εταιρείες με τη Super League. Ήδη έχουμε περιφερειακά τα γήπεδα στους Χορταζίδες και έχουμε συνάντηση συμφωνία και με το Πανεπιστήμιο, με τα ΤΕΦΑ, όπου και εκεί έχουμε ένα γήπεδο για κάθε μέρα για 2 ώρες. Ήδη φτιάχνουμε, θα φτιαχτεί μαζί με αυτά την ανακατασκευή των ήδη υπαρχόντων και ένα μικρό γήπεδο για 2 μικρά γήπεδάκια για junior, προ junior. Καταλαβαίνετε ότι όσον αφορά τα ηλεκτρικά έργα τα οποία έγιναν για να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά το βράδυ, γιατί περισσότερο τα παιδιά λόγω των σχολικών υποχρεώσεων κάνουν τις ώρες που το χειμώνα είναι σκοτάδι, ήδη θα έχουμε και επέκταση των ήδη υπαρχόντων λαμπτήρων. Όλα αυτά και για τα αποδυτήρια, και υπάρχει και ένα σκεπτικό να δημιουργηθεί εκεί επάνω ένα κηλικείο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, γιατί αν θα είναι αποκλειστικής εκμετάλλευσης του Ηρακλή ή θα έρθει σε συμφωνία με κάποια εταιρεία για να μπορούν οι γονείς να κάθονται μακριά από την πρώτη ομάδα και να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους την ώρα που κάνουν προπόνηση. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε αυτά τα θέματα. Πάλι με καταλήγουμε την παρουσία σε μια οι μεταγραφές, μιλάμε με τον προπονητή, κοιτάμε παίκτες, όμως θα μιλήσουμε ξανά σήμερα. Άμα ο ένας παίκτης μπορεί να κάνει μια καλή διαφορά και μπορούμε να τον φέρουμε στην Ελλάδα, άμα έχουμε ημέρες μπορεί να τον πάρουμε. Έχουμε μια θέση που κοιτάμε, κοιτάμε παίκτες αυτή τη στιγμή. Όλοι γράφουν πως κοιτάμε όλους αυτούς τους παίκτες και δεν είναι αλήθεια. Εμείς ξέρουμε ποιους κοιτάμε. Το πρόβλημα είναι πως άμα φέρουμε εμείς άλλο παίκτη τώρα πρέπει να κάνει μεγάλη διαφορά. Και με αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιο παίκτη. Το άλλο πως το βλέπουμε, άμα φέρουμε ένα παίκτη που δεν θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, χάνουμε τα παιδιά που αυτά που μιλάμε σήμερα δεν θα έχουν ευκαιρία να παίξουν όπως θέλουμε εμείς να παίξουμε. Αυτό το χρόνο που θέλουμε να κάνουμε μια βάση και όταν κάνουμε και δώσουμε την ευκαιρία στα δικά μας τα παιδιά να παίξουν, του χρόνου να πάμε από Β σε Α, έγιναν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Στο του χρόνου έχουμε ένα χρόνο να κοιτάξουμε όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, να βρούμε τα παιδιά που έχουν διαφορετικά. Σήμερα πάλι θα μιλήσω με τον προπονητή. Εμείς πιστεύουμε άμα δώσουμε ευκαιρία σε παιδιά που έχουμε στην ομάδα, μπορούμε να παίξουμε εντάξει και να κάνουμε αυτή τη βάση αυτό το χρόνο. Κότσου, τα είπα εντάξει. Ποιος έφυγε, εδώ είναι όλοι. Δεν τα μαζέψα. Δεν μπορώ να κόψω την ίδια. Για ποιο, για τις ακαδημίες. Είσαι παιδί των ακαδημιών. Τι θυμάσαι. Και εγώ είμαι ένα παιδί που ξεκίνησα από τις ακαδημίες του Ηρακλή. Σίγουρα τότε μαζί με το όλοι μας τυχεροί που ήμασταν στις ακαδημίες του Ηρακλή, νομίζω ήταν
αν όχι καλύτερη, μία από τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Το ότι είμαστε εδώ πέρα νομίζω οφείλουμε πολλά στην Αγγλία και τη δουλειά που είχαμε και κάναμε εδώ πέρα. Ο Ρακλής είμαι σίγουρος θα ξαναχτίσει τις ακαδημίες σωστά και θα μπορέσει να στελεχώσει πάλι παιδιά στην πρώτη ομάδα που είναι φύση εδώ. Μην εκπλήσεστε για τις τρίπλες που κάνεις στην περιοχή. Από 8 χρονών είσαι. Δεν έχουμε πολλά debts όπως είχαμε. Πληρώνουμε σιγά σιγά κάθε μήνα, πληρώνουμε αρκετά λεπτά κάθε μήνα. Κάτι ακόμα πρέπει να γίνει με τις που αλλάζουν οι μετοχές ύστερα από 3 χρόνια και θα κοιτάξουμε να τις καθαρίσουμε τις τα debts. Τώρα έχουμε ένα πλάνο και πάμε με το πλάνο κάθε μήνα και το κάνουμε αυτό. Αυτό ήθελες να ακούσεις. Δεν σε κατάλαβα αυτά που μου έλεγες ακριβώς. Είχατε αναφέρει πέρσι την ομάδα, θα τελειώσει πέρσι από τον Καρνάκο πλέον. Το είχατε αναφέρει, αν δεν κάνω λάθος, την περσική περίοδο. Δεν έχει τελειώσει αυτός ο χρόνος. Και για το θέμα των αναμνημών στο Κίνα, το Γιαμπάρι. Ο Γιαμπάρις είναι απάνω τώρα και πιστεύω θα τα βρούμε σήμερα. Ο Λουκίνας έχει συμβόλαιο, είναι με εμάς και θα μιλήσουμε και θα μιλήσω σήμερα με τον προπονητή. Είναι τα παιδιά μαζί μας τώρα στην ομάδα. Ευχαριστούμε.